Δεν μπορώ, ρε. Δεν μπορώ. Μία δουλειά είχε να κάνει, όπως καθάρισε. Μια χαρά. Τα σουσάμια των προηγούμενων. Δεν ξέρουμε πόσοι προηγούμενοι πίσω είναι. Δες εδώ. Εντάξει, ντροπή, ας πούμε. Γεια σου, είμαι ο Φίβος Μπέλος και σε αυτό το κανάλι θα βρεις περιεχόμενο που κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη, πιο απλή και πιο οικονομική. Με βίντεο όπως καθαρισμός φούρνου, καθαρισμός ψυγείου, καθαρισμός καλοριφέρ και πολλά άλλα που είναι στο κομμάτι της οργάνωσης. Γι' αυτό σε παροτρύνω να πάει να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι, να ενεργοποιήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο βίντεο και να μην χάσεις την ευκαιρία να πάει να κάνεις follow και στα υπόλοιπα social όπως Instagram, TikTok, Facebook, γιατί εκεί πέρα ανεβάζουμε καθημερινό περιεχόμενο και κάνουμε και πολύ καλούς διαγωνισμούς. Μην χάσεις κανένα διαγωνισμό και μείνε μέχρι το τέλος για να δεις τι βαθμολογία δώσαμε στο συγκεκριμένο Airbnb από άποψη καθαριότητας. Μόλις ήρθαμε Αθήνα, πάμε να κάνουμε αξιολόγηση καθαριότητας στο Airbnb που είναι να μείνουμε. Γέλαμε. Όταν κλείνω Airbnb, επιδιώκω πάντα να είναι super host, γιατί υπάρχει θεωρητικά μια καλύτερη ποιότητα στο κομμάτι της καθαριότητας. Τώρα, μπαίνοντας αρχικά, βλέπουμε ότι ο χώρος είναι τακτοποιημένος. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά τα τζάμια. Δεν φαίνεται στην κάμερα. Δεν είναι και τόσο καθαρά, αλλά οκ, okay, τώρα μην είμαστε και υπερβολικοί. Ανοίγοντας τώρα τα κουφώματα, βλέπουμε ότι τα κουφώματα έχουν κάποια σχετική βρώμα πάνω. Άμα πιάσετε εδώ πέρα να δείτε, νομίζω φαίνονται. Και στο εσωτερικό εδώ πέρα που είναι, υπάρχει αρκετή βρωμίτσα. Να δούμε λίγο τον μπαλκόνι. Εντάξει, το μπαλκόνι είναι ένα μικρό μπαλκονάκι. Βέβαια θα γράψουν υπάρχει. Δώσαμε κάτι παραπάνω γιατί είναι super host. Τώρα, ο καναπές φαίνεται σε πρώτη όψη ως καθαρός. Οχ! Το πήρε η κάμερα. Για να το τεινάξουμε. Αυτός έχει καιρό να γίνει ένας καθαρισμός του. Ένας βιολογικός καθαρισμός προφανώς. Πάμε να συνεχίσουμε όμως την κουζίνα. Εντάξει, το λες και καθαρό, ρε παιδί μου. Έχει τα άλατα του βέβαια εδώ πέρα. Έχει τις βρωμιές του από πίσω. Δεν είναι και πολύ ωραία εικόνα αυτή. Οι μπρίζες έχουν αρκετή βρωμιά μέσα, αλλά οκ, okay, δεν μένει στις μπρίζες. Τα μάτια της κουζίνας είναι ένα μαύρο χάλι. Φαίνεται? Φαίνεται. Οι περισσότεροι travel brokers συμβουλεύουν να μην πίνεις ποτέ καφέ από βρασμένο νερό σε βραστήρες που είναι μέσα σε καταλύματα. Εδώ ήδη από εξωτερικό βλέπουμε ότι είναι τελείως χάλια. Και στο εσωτερικό φυσικά. Εντάξει. Το λες και σχετικά καλούτσικα. Το λες και σχετικά. Αλλά είναι μαύρο χάλι. Εδώ πέρα που βρίσκεται ο βραστήρας. Δείτε εδώ τι ωραία. Μια χαρά. Τα σουσάμια των προηγούμενων. Δεν ξέρουμε πόσοι προηγούμενοι πίσω είναι. Κάτσε λίγο, συγχαίρομαι τώρα. Ήρθα να καθαρίσω. Super host, ρε φίλε. Και δεν μ' άφησε να κλείσω τα άλλα που ήθελα. Μην είναι εδώ κάτω. Εντάξει. Ναι. Έχει βρώμα αρκετή. Εντάξει. Καθαρά, τακτοποιημένα. Σχετικά. Αλλά ήδη έχουμε ξενερώσει τη ζωή μας. Φούρνο, ρε φίλε. Εντάξει, χάλια είναι ο φούρνος. Δες εδώ. Εντάξει, ντροπή ας πούμε. Λίγο ντροπή. Λίγο ντροπή. Πάμε να δούμε και το ψυγείο. Το ψυγείο εξωτερικά έχει αυτές τις σύνοξες επιφάνειες που αν θυμάστε, είτε με baby oil μπορείς να τις καθαρίζεις και να τις γυαλίζεις, είτε με WD-40. Πω, μυρίζει άσχημα. Και έχει μια τριχούλα δώρο. Μακριά τριχιά είναι, δεν ξέρω. Εμείς οι κοντομάλιδες είμαστε. Καλά πήγε αυτό. Εγώ σου είπα, μαλάκα, να κλείσουμε καλύτερο. Oh no. Πάμε στο πλυντήριο, το οποίο έχει δώρο μια τρίχα. Παιδιά, δεν τις βάλαμε, εμείς τορκιζόμαστε. Δεν μπορώ, ρε. Δεν μπορώ. Λοιπόν, άλατα πάνω στο νηπτήρα. Που χεστήκαμε, εντάξει, τα άλατα δεν είναι και τόσο το πρόβλημα. Εντάξει, η τζαμαρία εδώ είναι γεμάτη άλατα, αλλά πάλι δεν θα καθίσουμε να τρελαθούμε. Μέσα εδώ τι λέει. Εντάξει, έχει κάτι πραγματάκια εδώ, τι είναι αυτά. Α, σημάδια είναι. Σημάδια είναι. Εντάξει, όλα τα πλακάκια είναι μέσα στα άλατα. Μπορεί να είναι και λίγο μούκλα αυτό από τα νερά. Ναι, αλλά εγώ βλέπω εδώ το πλακάκι, ας πούμε, που είναι χάλι μαύρο. Που θα μου πεις, δεν είναι βρωμιά, αλλά και πάλι ρε παιδιά, είναι έλλειψη καθαριότητας. Εδώ. Καλά πήγε αυτό, ρε. Τέλειο, ε. Καλά πήγε αυτό. Πάμε να δούμε και στην τουαλέτα τι έγινε. Κάτσε να πάρουμε το πατάκι από εδώ. Λοιπόν, έλα να δεις εδώ, Γιάννη. Ήδη βλέπουμε τριχούλες πριν ανοίξω καν. Πολύ κακό επίπεδο καθαριότητας. Τραγικό να φαίνονται τρίχες. Παιδιά, δηλαδή, εντάξει, έλεος. Έλεος.
Εδώ πέρα υπάρχει κάποια σημαδάκια τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Και πάμε να σηκώσουμε. Α, τριχούλες και εδώ πέρα, τέλος πάντων. Έλα, πάρτο. Δηλαδή, μία δουλειά είχε να κάνει όποιος καθάρισε. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η τουαλέτα. Δηλαδή, άντε τώρα κάποιος να πάει τουαλέτα εδώ πέρα με άνεση και να μην σκέφτεται πού πάω να κάτσω ή πού πάω να κουμπίσω. Πάμε να σηκώσουμε και εδώ πέρα. Τρίχες παντού. Τρίχες στο πάτωμα, δες εδώ, Γιάννη. Τρίχες εκεί πίσω, περίμενε να σηκώσω εδώ πέρα να δεις. Πάρ' το, δικό σου όλο. Έλεος. Άντε, με γεια μας. Τρίχα πάνω στο θερμοσύφωνα. Καθαριότητα είναι καθαριότητα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το δωμάτιο. Ανοίγουμε. Ανοίγω, Γιάννη, με επιτρέπεις. Ωραία. Εντάξει. Μην τεινάζεις πρωτού πας. Για να μην το δεις. Α, ωραία, πάνω. Ήδη εντοπίσαμε με την πρώτη τριχούλα. Έχει μια τριχούλα. Ναι. Οπα. Εδώ είναι το κρεβάτι. Κάμαρα που θα κοιμηθώ εγώ. Ήδη μας βλέπετε λίγο ξενερωμένους. Έτσι πάμε όμως. Εδώ έχει και απλόστρα, λες και θα πλύνουμε εμείς τώρα. Μπορεί να πλύνουμε εδώ. Ναι, ωραία θέα. Δώσαμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, τώρα εδώ το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που ήθελα να σας δείξω. Επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους κοριούς. Αυτό το βίντεο βέβαια είναι για την καθαριότητα, αλλά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους κοριούς και επειδή είμαι τώρα σε ένα κατάλημα Airbnb, θέλω να σας δείξω κατευθείαν τι θα κάνετε όταν μπαίνετε μέσα στο Airbnb. Εδώ έχουμε τις πετσετούλες, τις παίρνουμε από εδώ πέρα, τις τοποθετούμε σε ένα άλλο σημείο για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το κρεβάτι. Ξεσκεπάζουμε το... Όπα! Μαζεύουμε το πάπλωμά μας. Έχει τρίχες, γι' αυτό είπα, δεν είπα τρίχα. Έχει τρίχες. Λοιπόν. Εντάξει, το σεντονάκι είναι ψιλοσιδερωμένο, έχει κάτι σημαδάκια, αλλά πολλές φορές μπορεί να μην φεύγουν κάποια σημάδια, να ξέρεις Γιάννη. Εντάξει, τα μαξιλάρια είναι καλά και από εκεί έχει κάτι σημάδια. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε αρχικά όχι για να δούμε αν έχει λεκέδες στο στρώμα, το κάνουμε για να δούμε αν τυχόν υπάρχουν κοργοί. Οι κοργοί, με το που ανοίξετε ένα στρώμα, θα τους δείτε συνήθως εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο κάτω από τις ραφές, και θα τους δείτε να περπατάνε και στο κεφαλάρι. Θα κάνετε ένα καλό έλεγχο και από τις δύο πλευρές και αν μπορείτε να σηκώσετε και λίγο και κοιτάξετε από κάτω, θα σηκώνετε το στρώμα και θα κοιτάτε στο ύψος του κεφαλάρι, από την πλευρά που είναι στο κεφαλάρι, γιατί εδώ μέσα συνήθως περπατάνε. Δεν βλέπω κάποια παρουσία. Αν θα υπήρχαν και οι ίδιοι οι κοργοί, οι οποίοι είναι γύρω στα 5 χιλιοστά, είναι καφέ χρώμα, είναι εμφανή στο μάτι, αλλά και τα περιτώματά τους που αφήνουν είναι και αυτά καφετή. Και επίσης θα υπήρχε μια μυρωδιά σαν μουχλιασμένο κάτι, το οποίο είναι μυρωδιά από τα περιτώματά τους. Οπότε, σίγουρα για να είστε εξασφαλισμένοι, κάντε αυτή την ενέργεια όταν πάτε σε ένα Airbnb, ένα ξενοδοχείο, για να φυλάτε τα ρούχα σας και να τα έχετε όλα, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, σε επίπεδο καθαριότητας βλέπουμε ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Υπάρχουν λεκέδες πάνω στο στρώμα, το στρώμα είναι εμφανώς παλιό. Σουσάμι. Ελέγξαμε τουλάχιστον και είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει κοριούς. Σίγουρα έχει ακάρα, βέβαια τα ακάρα είναι παντού. Σίγουρα υπάρχει πολύ χαμηλό επίπεδο καθαριότητας στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. 80 ευρώ τη βραδιά, πραγματικά δεν περιμένεις να έχει τέτοια καθαριότητα, θέλουμε πολύ καλύτερο επίπεδο. Και 50 να έχει και 40 να έχει και 20 ευρώ να έχει, παιδιά, πηγαίνεις σε ένα χώρο να μείνεις και δίνεις τα λεφτά σου. Πρέπει να είναι καθαρό. Και θέλω να ξέρω και τη δική σας γνώμη. Δηλαδή, υπάρχει πολλές φορές όταν παλιότερα είχα κάνει αξιολόγηση καθαριότητας, κάποιοι γράφουν στα σχόλια ό,τι δίνεις παίρνεις. Τι λες ρε φίλε, ό,τι δίνεις παίρνεις. Πληρώνεις. Δηλαδή, η καθαριότητα είναι το πιο σημαντικό, το α και το ω μέσα σε ένα χώρο. Γιατί να ξαναπατήσω το πόδι μου ή γιατί να βάλω καλή βαθμολογία. Πόσο βάζεις. Τι έχει. Α, κοίταξε το πάτωμα εκεί πέρα. Βλέποντας όλα αυτά, δεν απολαμβάνεις τη διαμονή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή το βράδυ πας και σκέφτεσαι πού θα κοιμηθώ ρε φίλε τώρα. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα από άποψη καθαριότητας θα πάρει 2 στα 10. 2 στα 10. Ένα λες εσύ. Ένα είναι ένα. Ο Γιάννης είπε ένα. Για πρώτη εικόνα όταν μπαίνεις λες είναι καθαρό. Αλλά sorry, δηλαδή σας δείξαμε νομίζω όλα τα σημεία και δεν κοιτάξαμε καν τα στρώματα που θα κοιμηθεί ο Γιάννης. Αγόρι.
Λοιπόν, αλλά θέλω να μου πείτε κι εσείς. Είμαι υπερβολικός, έδωσα πολύ χαμηλή βαθμολογία. Και εσύ πόσο θα έδινες? Σε ευχαριστώ που έμεινες μέχρι αυτή την ώρα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποίηση του καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Και πήγαινε κάνε follow και στα υπόλοιπα social, διότι εκεί ανεβάζουμε καθημερινό περιεχόμενο και κάνουμε και διαγωνισμούς. Μην τους χάσεις. Θα ήθελα να μου γράψεις στα σχόλια οποιαδήποτε απορία έχεις, έτσι ώστε να πάρουμε ιδέες και να απαντήσουμε σε μελλοντικό βίντεο. Αυτά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια όλοι.